Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, αναμένεται να ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης σήμερα το βράδυ από την Βουλή, παρά τις βαριές ρυθμίσεις που περιέχει. Υπό αυτό το πρίσμα, το πολυνομοσχέδιο αντιμετωπίζεται από την κυβερνητική πλειοψηφία ως ένα απαραίτητο ενδιάμεσο βήμα προκειμένου να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση και να ξεκινήσει η συζήτηση για την επόμενη μέρα του ελληνικού προγράμματος, η οποία και καίει το Μέγαρο Μαξίμου. Τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν τα stress test των τραπεζών, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα δημοσιοποιήσει την έκθεσή του για το ελληνικό πρόγραμμα, που θα αποτελέσει και ουσιαστική ένδειξη τοποθέσεών του για το αν θα παραμείνει ή όχι στο ελληνικό πρόγραμμα. Σε χώρα των διοδίων έχει μετατραπεί η Ελλάδα, καθώς εκτός από τους δεκάδες υφιστάμενους σταθμούς, αρκετά είναι και τα διόδια που αναμένεται να προσθεθούν τους επόμενους μήνες. Σήμερα στο οδικό δίκτυο της χώρας υπάρχουν 100 σταθμοί διοδίων, ενώ 22 σταθμοί προβλέπεται να εγκατασταθούν στην Εγνατία Οδό στο πλαίσιο παραχώρησής της. Ωστόσο, σε διαγωνισμό για την εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών δορυφορικής τεχνολογίας με οπτική αναγνώριση, αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσα στο επόμενο διάστημα, με το οποίο θα εξασφαλίζεται η χρέωση του χρήστη αποκλειστικά με βάση την διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση. Θύματα διαδικτυακής απάτης έπεσαν χιλιάδες συνδρομητές του Netflix όταν δέχτηκαν ένα email αρκούντος πιστικό ότι προέρχεται από την εταιρεία και το οποίο τους καλούσε να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας ώστε να αποφύγουν τη διακοπή της υπηρεσίας. Όταν οι χρήστες πατούσαν το κουμπί για ανανέωση πληρωμής, μεταφέρονταν σε έναν άλλον ιστότοπο, ακριβές αντίγραφο του Netflix. Αυτού του είδους οι απάτες ονομάζονται πλέον Brand Hacking και αποτελούν από τις πιο βασικές απόπειρες εξαπάτησης, στοχεύοντας στους ευκολόπιστους. Προσοχή λοιπόν. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και μέσα 850,01 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,13% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.